Χτες το βράδυ άκουγα έτσι με λεπτομέρειες την ιστορία που συνέβη εκείνα τα ξημερώματα, μάλλον εκείνα τα μεσάνυχτα πρώτα και τα ξημερώματα σαν σήμερα. Και ένιωσα εθνική υπερηφάνεια που οι πρόγονοί μας προσπάθησαν να πείσουν και τους Γερμανούς και τους Ιταλούς ότι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους. Αλλά όταν τους ζητήθηκε όμως η κυριαρχία της χώρας μας, αφήστε μας, λέει, να περάσουμε για να εγκαταστήσουμε σε κάποια σημεία το στρατό μας. Τότε τους είπαν ένα μεγάλο όχι. Και τα έβαλε η μικρούτσικη και πάμφτωχη, άλλωστε πάντα πάμφτωχη μάλλον είναι τούτη εδώ η χώρα, με τους παντοδύναμους Ιταλούς που είχαν ατελείωτο στρατό, ατελείωτα αεροπλάνα, μέτρητα αεροπλάνα, μέτρητα τάγκς, και η δική μας, λέει, πρώτη φορά οι φαντάροι έβλεπαν τάγκς και τεθωρακισμένα. Πώς όμως τα έφτιαξε, λέει, ο στρατηγός ο Κατσιμήτρος, έτσι τα οχυρά εκεί στο Καλπάκι, στον τόπο μου, στα μέρη μου. Μέρες, λέει, κοιτούσαν που θα βάλουν τα πολυβόλα αν χρειαστεί και που θα κρύψουν τα οχυρά μας. Και όντως το παραδέχτηκαν, λέει, και οι Ιταλοί, ότι ήταν, λέει, πάρα πολύ καλά οργανωμένη η άμυνα της Ελλάδας. Και ενώ στην αρχή διέδωσαν ότι θα τους περιμένουμε, λέει, στην Άρτα, χωρίς να το πάρουν χαμπάρι πως οι Ιταλοί, στήθηκε η 8η ημεραρχία σε όλη την Παραμεθόριο με την Αλβανία. Και πίστευαν, λέει, οι Ιταλοί, ότι σε λίγες ώρες θα πίνουν τον καφέ τους πρώτα στα Γιάννενα, μετά, λέει, στην Άρτα και την Πρέβεζα και μετά πολύ γρήγορα θα φτάσουν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και αντί να πιούν καφέ γλυκό και να το γλεντήσουν, τους κεράσαμε καφέ πικρό και όχι μόνο τους νικήσαμε, αλλά εάν δεν έρχονταν σε βοήθεια ο Γερμανός, θα τους είχαμε ρίξει στη θάλασσα. Και μάλιστα είχε χθες εκεί ανάλυση, τι ωραίο που ήταν, δεν ήθελα να κοιμηθώ, παρόλο το ότι είμαι πάρα πολύ κουρασμένος από όλη αυτήν την ιστορία, θα πούμε αύριο για αυτήν. Και πώς ήρθε ο Θεός και μας και με βοήθησε με τις προσευχές σας. Άκουγα λοιπόν και δεν ήθελα να τελειώσει η ιστορία του 40. Έτσι παλέψαμε τα τότε. Και έτσι είμαστε σαν λαός έτοιμοι να παλέψουμε όποτε χρειαστεί. Σήμερα όμως αξίζει να θυμηθούμε την ίδια στιγμή που άκουγα την ιστορία αυτήν, έβλεπα στα κλεφτά τι ακριβώς γίνεται εκεί κάτω στους Αγίους Τόπους. Τι Άγιοι Τόποι είναι αυτοί. Πώς τους μολύναμε, πώς τους πνίξαμε στο αίμα αθώων ανθρώπων, γιατί τα συμφέροντα είναι πάνω από τους λαούς, από το αίμα των ανθρώπων, από τις ψυχές των ανθρώπων. Ας γονατίσουμε λοιπόν σήμερα που είναι μέρα σημαδιακή για μας, πρώτα να ευχαριστήσουμε την Παναγιά που τότε μας ήταν μαζί μας και έδωσε και αυτή ως αρχιστράτηγος, που πως λέει το απολυτίκιό της, το κοντάκιό της, τι υπερμάχο στρατηγό, τα νικητήρια. Σε αυτήν ανήκουν τα νικητήρια. Να προσευχηθούμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε για όλα τα δώρα που μας έδωσε σαν έθνος, σαν κοινωνία, σαν τόπος. Να μας προστατεύει
στα επόμενα βήματα της ιστορίας μας, αλλά και να βοηθήσει να πριτανεύσει κάποια στιγμή η λογική και να σταματήσουν δύο τεράστιοι πόλεμοι. Για σκεφτείτε την ώρα που εμείς τρώμε, πίνουμε και γλεντάμε, από τη μια μεριά μας και από την άλλη, δύο πόλεμοι συνεχίζουν με τόση μανία και με τόση λύσα. 2.500 παιδάκια, λέει, σκοτώθηκαν αυτές τις μέρες. Και μυαλό δεν βάζουμε. Καλά τους κάνουνε, λέει. Βέβαια και αυτοί φταίνε. Αλλά ένας λαός που δεν έχει πατρίδα άραγε, δεν πρέπει να αγωνιστεί για την πατρίδα του? Πώς τους αφήσανε έτσι? Πώς αφήσανε ένα λαό ολόκληρο χωρίς να δικαιούται να έχει δικιά του πατρίδα και τον βάλανε στο στόμα του λύκου για να παλεύουνε ο ένας τον άλλον και να πουλάνε όπλα, 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 όπλα. Λεφτά, 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 λεφτά. Βαμμένα τα λεφτά μέσα στο αίμα αθώων ανθρώπων. Να πάρουμε το αντίδωρο και να πάμε έξω να κάνουμε και ένα τρισάγιο σε αυτά τα παλικάρια που τότε χάθηκαν ή σκοτώθηκαν. Αύριο θα λειτουργήσω πέρα στην Πρώτα ο Θεός, πέρα στον Άγιο Χαράλαμπο, και στις 5 του μηνός θα ξανάρθουμε εδώ γιατί έχουμε και μνημόσυνο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.